ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Εδώ και είπα προηγουμένως για τον Κάκο ότι έκανε στον πειθαρχικό έλεγχο, δεν πήγε καλά. Γιατί εδώ ο Γκαρσία συνεχίζει αυτή την κακή συμπεριφορά που είχε στο παιχνίδι. Πάλι ο Γκαρσία. Ναι, πηγαίνει και κλωτσάει τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού. Εδώ λοιπόν δεν υπήρχε κίτρινη δεύτερη κόκκινη. Εδώ υπήρχε κόκκινη απευθείας. Και θα δούμε ότι συνεχίζοντας τη συμπεριφορά την κακή που είχε στο γήπεδο, εδώ πάει να περάσει ο Ντιόγκο δίπλα, πάει να τον κλωτσίσει, δεν τον βρίσκει, πηγαίνει μετά, συνεχίζει, ναι. Και θα δούμε ότι του λέει ο διαιτητής να φύγει. Φύγε, του λέει, αλλά αυτός δεν φεύγει, κυνηγάει ένα άλλο παίκτη του Ολυμπιακού για να συνεχίσει, ναι, την ωραία συμπεριφορά που είχε σε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Ναι, το ξαναβλέπουμε αυτό το πρόεδρε, ακόμα, που έβαλε εδώ. Ναι. Εδώ πάει να τον κλωτσίσει, ναι, δεν τον βρίσκει. Τι έχει πάθει. Ναι, είναι... Έχει πάθει αμόξι. Μπορώ να πω κάτι. Ναι, κύριε Ορφανέ, βεβαίως. Λοιπόν, εκτός από τη συμπεριφορά του Γκαρσία, η οποία ζημίωσε τον ΠΑΟ και ζημίωσε και τον ίδιο τον εαυτό του, έτσι, και ήταν κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει στα προηγούμενα παιχνίδια που είχε αγωνιστεί, εγώ θα επιμείνω σε αυτό και θα πω ότι ζημίωσε την ομάδα. Θα σας πω κάτι που μπορεί να μην το είδατε εσείς από την τηλεόραση. Από το σημείο και μετά που προκάλεσε τον Ντιόγκο, ο Ντιόγκο έτρεχε σαν αλαφιασμένος μες στο γήπεδο. Γυρνούσε, μαρκάριζε πίσω, έκανε τάκλιν. Παθιάστηκε πιο πολύ. Του έκανε καλό, το δηλαδή. Του έκανε καλό, ναι. Εγώ μένω σε αυτό το καθαρά ποδοσφαιρικό κομμάτι και, εν πάση περιπτώσει, ψέγουμε όλη τη συμπεριφορά του Πάμπλο του Γκαρσία, που φαντάζομαι είναι τόσο έμπειρος ποδοσφαιριστικά που δεν θα χρειαζόταν να λέμε τέτοια πράγματα εμείς εδώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μια συμπεριφορά που είναι κακή. Αλλά εγώ επιμένω στο ότι ζημίωσε τον ΠΑΟ. Ασφαλώς, και νομίζω ότι αυτός ο λεβέντικος σύλλογος που λέγεται ΠΑΟΚ και που ηγείται ο Θοδωρής Αγοράκης δεν έχει ανάγκη από τέτοιες συμπεριφορές.